Καλησπέρα σας, κύριε Τσελεπίδη. Πολύ καλησπέρα, κύριε Ζαγόρα, τι κάνουμε? Παρακολουθώ όλους αυτούς που πλακώνονται στο μπάσκετ και λέω, ρε, το έχετε που το έχετε κάνει σαν τα μούτρα σας που λέει ο λόγος, ας πούμε, έτσι, που λέει ο λαός μάλλον, ο θυμόσοφος. Τι θέλουν να κάνουν παραπάνω τώρα, δηλαδή, τι καταλαβαίνεις εσύ, Πάρη, που είσαι, να το πω αυτό το ωραίο, την ωραία εντεύξη, που είσαι κοντά στα κέντρα των αποφάσεων? Ξέρεις, καταρχήν, Γιώργο, δεν μου αρέσει το γεγονός ότι πλακώνονται στην χώρα μας αυτοί που βρίσκονται εκτός των τεσσάρων γραμμών του παρκέ. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, στην Ισπανία που συνεχίζονται οι τελικοί ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ναι, φωνάζουν οι παίχτες ενδεχομένως για τη διαιτησία, όπως ο Williams Gross για το χθεσινό παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες ανάμεσα στην Μπαρσελόνα και την Ρεάλ, έτσι, στο 71-69. Τη στιγμή αυτή, εδώ δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα το τρέχον και ασχολούμαστε ήδη για το επόμενο και αν και κατά πόσο οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται στο τρέχον και έχουν αποφύγει φυσικά τον υποβασμό, μπορούν να παίξουν στο επόμενο. Και γίνεται ένας ολόκληρος μήλος και ουσιαστικά όλη η προσοχή πέφτει πάνω στην ΑΕΚ. Και μπαίνει και στην ιστορία, πώς λέμε αυτοί οι χιλιοπεγμένοι, οι χιλιοεπομένοι, μπαίνουν στο κάδρο, μπαίνουν στην εξίσωση, μπαίνει μάλλον στην εξίσωση και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Μπαλτάκος, ως εκπρόσωπος του νομικός του Απόλλωνα της Πάτρας. Σωστά, γιατί και κυρίως τον είχαμε συνηθίσει στο μπάσκετ και όχι στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι τουλάχιστον εγώ από εκεί τον ήξερα. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση βέβαια ότι είναι πλέον ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και μάλιστα ο Τάκης Φίσας μπαίνοντας στα αποδυτήρια στο Πανσελικό έδωσε σύνθημα στους διεθνείς μετά το 4-4 μετά και το 2-0 κόντρα στο Κόσοβο να φωνάξουν για τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον Τάκη Μπαλτάκο, Ελλάσο, λέω, οι διεθνείς. Τέλος πάντων. Στο διατάφτα και ενώ σήμερα υπάρχει αυτό το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚ και τις αποφάσεις της Επιτροπής Αδειοδότησης, εγώ δεν βλέπω πρώτον κάποια αντίδραση από πλευράς του ΕΣΑΚ όσον αφορά αυτές τις ανακοινώσεις οι οποίες έχουν βγει από πλευράς της ΚΑΕΚ όλα αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Μάλιστα στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας παραιτήθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΣΑΚ και ο Σταύρος Λουβής. Και έτσι να το πούμε αυτό, το οποίο είναι λίγο πολύ γνωστό τη στιγμή αυτή, καθώς βρίσκεται μέσα στην ΚΑΕΑΕΚ, ο Σταύρος Λουβής όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και η ΑΕΚ η οποία δείχνει να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα. Εγώ αναρωτιέμαι γιατί μένει σε ανακοινώσεις και μόνο τη στιγμή αυτή η ΚΑΕΑΕΚ και δεν προχωράει και σε κάποια συνέντευξη τύπου που να τοποθετηθεί είτε ο ισχυρός άντρας αυτής, ο κ. Αγγελόπουλος, είτε όσοι άλλοι κρίνουν ότι θα πρέπει να μιλήσουν για τις ενστάσεις τις οποίες έχουν και τις οποίες παρουσιάζουν γραπτώς μέσα από τις ιδιαίτερα καυστικές ανακοινώσεις. Είναι καλό ενδεχομένως και να ίσως να ανοίξουν αυτοί οι φάκελοι, να δούμε τελικώς ποιες ομάδες έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή όχι, αλλά έχω την αίσθηση ότι πραγματικά και ο Βαγγέλης Γαλατσόπουλος εν όψη και των εκλογών που ακολουθούν σε λίγους μήνες στον ΕΣΑ και εν όψη ενός προαθλήματος το οποίο λογικά θα τελειώσει αύριο με τον τρίτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, θα έπρεπε να είχε τοποθετεί και ο ίδιος ή έστω αυτή η επιτροπή του ΕΣΑΚΕ που εξετάζει τους φακέλους, εκτός αν περιμένει το σήμερα. Και να δούμε τη μελγενέθη. Γιατί κακώς, επίσης, κατ' εμέ έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η φημολογία των τελευταίων 24 ώρων όσον αφορά για 4 ΚΑΕ, όπως διέρευσε προς τα έξω, όσον αφορά πάντα τους φακέλους τους και αν και κατά πόσο ήταν συμπληρωμένοι ή όχι. Άλλη μια διαρροή ότι φάκελ Προμηθέα με απόδοση 3. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιος που μας άκουσε, πρόσεξε να δει τι έγινε. Όταν ο Προμηθέας προηγήθηκε με 21, έχει πληρωθεί την καθαρή του νίκη και στο τέλος, όταν χάνει με 4, πληρώνεται και το να χάσει μέχρι 5. Αχα, καλό, ε. Τέλειο, καλό, τέλειο. Έτσι, στο 30-51 έχει πληρωθεί τον τριπλασιασμό και στο τέλος, όποιος προτίμησε το handicap, έχει πληρωθεί και το handicap. Ωραία, πάει αυτό. Οπότε πάμε στο σήμερα. Φυσικά δεν μπορούμε να πάμε κάτι διαφορετικό. Θα πάω με το -3,5 γιατί το συζητήσαμε και χθες για τους Celtics κόντρα στους Warriors για να δούμε και έναν 7ο τελικό που θα το σηκώσουν οι Warriors μπροστά στο κοινό τους. Τέλεια. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσελεπίδη. Καλό απόγευμα. Να είστε καλό καλά. Απόγευμα.